Σε διακόπτω, Τάσο, γιατί έχουμε στην μεικτή ζώνη απευθείας τον Απόστολο Νταλούκα με τον Νίκο Κωστένογλου. Πέτυχε από αυτά που τους είπατε και τι είναι αυτό που σας χαροποίησε περισσότερο από αυτή την μεγάλη εμφάνιση σήμερα. Επιθυμούσαμε να κλείσουμε τη διοργάνωση με μια νίκη. Γνωρίζαμε βέβαια εκ των προτέρων ότι αυτό θα ήταν δύσκολο, διότι ερχόμαστε να παίξουμε ένα εκτός έδρας παιχνίδι και επίσης θα δίναμε ευκαιρία σε νεαρούς ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν εμπειρίες και να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με χαροποίησε ιδιαίτερα ότι η αγωνιστική μας παρουσία ήταν πάρα πολύ καλή και θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή τη νίκη και για την ευρωπαϊκή μας παρουσία αλλά και για την ψυχολογία μας. Είχατε πει χθες πριν τον αγώνα ότι θέλετε να δείτε μέσα από το συγκεκριμένο μάτς και σε ατομικό επίπεδο τι θα δώσουν οι παίχτες. Έχετε κερδίσει, πιστεύετε ότι η ΑΕΚ θα κερδίσει πολλά από τέτοια παιχνίδια? Για να είμαι ειλικρινής, πήραμε θετικά μηνύματα από ορισμένους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι το πρώτο τους βήμα. Θα επισημάνω για ακόμη μια φορά ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος από αυτή την εμφάνιση και από την πολύ σημαντική νίκη, αλλά θα έλεγα, αν μέχρι τώρα ήμασταν μια φορά ταπεινοί, τώρα θα πρέπει να είμαστε 100. Συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνουμε, ικανοποιημένοι για αυτό που εισπράξαμε, αλλά γρήγορα εμείς θα πρέπει να συγκεντρωθούμε στο παιχνίδι της Κυριακής, το οποίο θα πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι για να συνεχίσουμε την καλή μας εικόνα. Ιδιαίτερη προσοχή στη σκέψη μας, στη ζωή μας και αυτό που τονίζω στα παιδιά, σιωπή και δουλειά. Και τέλος, τα περαιτέρω ωφέλη από μια τέτοια νίκη όπως η απόψινη κόντρα στη Στόρμ Γκρατς, εκτιμάτε ότι μπορεί να είναι και ψυχολογικά, όχι μόνο για αυτούς τους παίχτες, αλλά σε όλη την ομάδα της, γιατί κουβαλάει μαζί της πλέον μια αύρα συνεχόμενων νικηφόρων αποτελεσμάτων? Τα ωφέλη είναι ποικιλόμορφα, είναι αγωνιστικά, είναι οικονομικά, είναι και πολύ σημαντικά ως προς την παρουσία της ομάδας μας στην Ευρώπη. Επίσης, τα ωφέλη είναι και ως προς την ατομικότητα των παικτών, που δείχνουν δείγματα προόδου και έτσι βάζουν μια παρακαταθήκη για το μέλλον, την οποία την έχουμε απόλυτα ανάγκη ως ΑΕΚ, διότι θα πρέπει να στηριχτούμε σε νεαρά παιδιά, διότι η ομάδα μας δεν έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να δαπανά ποσά ώστε να φέρει έτοιμους και έμπειρους ποδοσφαιριστές. Είναι ευκαιρία για αυτά τα παιδιά, αλλά όπως τόνισε και χθες, οι ευκαιρίες πιάνονται από τα μαλλιά. Τους δίνω αυτό το δικαίωμα, αυτή τη δυνατότητα. Μέχρι τώρα έχω εισπράξει πάρα πολλά θετικά μηνύματα. Το ποδόσφαιρο όμως θέλει πρώτον σοβαρότητα, δεύτερον σταθερότητα στην παρουσία σου και τρίτον αυτό να γίνεται σε βάθος χρόνου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Απόστολο Νταλούκα και τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Νίκο Κωστένογλου. Τάσο...